Κατά τη σημερινή συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, είχαμε την ευκαιρία να εκφράσουμε την ευαρέσκεια μας για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο και τα τμήματα του ανταποκρίνονται αυτήν την δύσκολη περίοδο για τον τόπο, με τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Παράλληλα, έχουμε καλέσει τον Υπουργό και τα τμήματα του, όπως επιταχύνουν τις διαδικασίες αποζημίωσης των παραγωγών, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, είτε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, είτε ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται, με αποτέλεσμα η παραγωγή τους είτε να μένει αδιάθετη, είτε να διατίθεται σε εξευτελιστικές τιμές. Κατά τη σημερινή συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, είχαμε την ευκαιρία ως Δημοκρατικό Κόμμα και ως βουλευτής ΠΑΦΟΥ να αναδείξω τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και η επαρχία της ΠΑΦΟΥ λόγω της μη προώθησης και εκτέλεσης σημαντικότατων έργων υποδομής, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών, όπως είναι ο δρόμος ΠΑΦΟΥ Πόλης Χρυσοχούς, ο δρόμος από την κάτω ΠΑΦΟΥ προς το αεροδρόμιο, ο δρόμος από την περιοχή Τάφη των Βασιλέων προς τον κόλπο των Κοραλίων, καθώς επίσης και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανέγερση νέας νεφρολογικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου ΠΑΦΟΥ. Ειδικά για τον δρόμο από τους Τάφους των Βασιλέων προς τον κόλπο των Κοραλίων, όπου έχει επισυμβεί δυστυχώς και το τελευταίο θανατηφόρο δυστύχημα, έχω καυστηριάσει με έντονον τρόπο το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος έχει καταστεί πραγματικών μπαλάκιν του πικ-πονγκ μεταξύ του Τμήματος Πολεοδομίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Έχουμε καλέσει τον Υπουργό Μεταφορών, όπως τάχιστα παρθούν αποφάσεις σε πολιτικών επίπεδων, όπως ούτως ώστε αυτόν το τόσο σημαντικότατο έργο υποδομής να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ.